Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Πόσοι εδώ μέσα έχουν ασχοληθεί με machine learning, κάτι? Α, ωραία. Μια χαρά, μια χαρά. Υπέροχα. Είμαι ο Δημήτρης Δημητριάδης, είμαι futurist. Πολλοί από εσάς, όταν ακούτε futurist, φαντάζεστε κάτι τέτοιο, ότι κάνουμε προβλέψεις, έχουμε μία σφαίρα, διαβάζουμε τον καφέ, λέμε τα ταρό. Δεν το κάνουμε αυτό, όχι. Το foresight είναι μία διεπιστημονική διαδικασία. Είναι επιστήμη, η επιστήμη του μέλλοντος, λέγεται future studies. Και στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε για την αλλαγή και για διάφορα σενάρια. Σήμερα θα σας μιλήσω για κάποια σενάρια όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Είχαμε και breaking news πριν από καμιά ωρίτσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τον πρώτο παγκόσμιο νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, το AI Act. Κατά την άποψή μου δεν είναι και το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε, αλλά είναι μία αρχή. Σε κάθε περίπτωση, ενώ ας περάσουμε αυτά, ενώ περιμένετε να σας μιλήσω για mega trends και για interconnected crisis και ότι είμαστε σε ένα πολυcrisis, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι okay, λέμε θέλουμε να μπούμε στην αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας, ειδικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα ICT και με το development, είναι okay. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε κάποιες επιλογές. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτές τις επιλογές? Με το να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον πολυκρίσεων. Έχουμε τη μεγάλη παρέτηση στην Αμερική, όπου οι Gen Z's δεν βρίσκουν όραμα στο money and fame. Έχουμε τον COVID, δεν τον έχουμε ξεχάσει. Έχουμε το κομμάτι του πόλεμου στην Ουκρανία, το invasion στη Γάζα. Γενικά, η φάση μας δεν πάει καλά, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προσαρμοστούμε και να αγκαλιάσουμε την αλλαγή ως μία συνθήκη προόδου. Σε αυτό λοιπόν, αντί να σας μιλήσω για τους key drivers που μα λέει το World Economic Forum, θα σας μιλήσω για χρονομηχανές που το κατέχετε κιόλας. Έχουμε όλοι μία χρονομηχανή και αυτή συνδέεται απόλυτα και με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η χρονομηχανή είναι ο εγκέφαλός μας. Αυτό το πράγμα που βλέπετε είναι οι νευρώνες. Οι νευρώνες στο εγκεφάλου μας είμαστε το μοναδικό θηλαστικό που έχει την άνεση να μπορεί να κάνει ταξίδια στο μέλλον και να αναπαριστά διάφορα πράγματα από το παρελθόν. Μέσα λοιπόν από όλο αυτό το λογισμικό που έχουμε και είμαστε τόσο άνετοι να μπορούμε να φτιάξουμε κάτι για το μέλλον και το έχουμε αποδείξει και επιστημονικά. Υπάρχει ένα κομμάτι της νευροεπιστήμης, τα neuroeconomics, που δίνουν την απόδειξη ότι έχουμε αυτήν την άνεση. Μπορούμε να καταλάβουμε λίγο περισσότερα πράγματα όσον αφορά το πώς να σκεφτόμαστε μελλοντοστραφώς, γιατί το future thinking έχει νόημα και ποια είναι η λογική και γιατί δεν προβλέπουμε το μέλλον. Όλοι λένε, okay, έχουμε big data και μπορούμε να κάνουμε forecasting και μπορούμε να φέρουμε με τα δεδομένα να πάρουμε σωστότερες αποφάσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Υπάρχουν πολλά μέλλοντα, δεν υπάρχει μόνο ένα. Και οι διαφορετικές επιλογές που κάνουμε όσον αφορά το μέλλον μπορούν πραγματικά να φτιάξουν ένα δικό μας μέλλον. Βέβαια, θα μου πείτε, εντάξει, okay, ήρθες, ρε Δημητριάδη, μεσημεριάτικα να μας πεις για το πώς μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον και ότι τελικά δεν μπορούμε. Όχι, ήρθαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη. Και για να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να καταλάβουμε λίγο πρώτα τι είναι η νοημοσύνη. Εδώ έχω τα IQ των τριών μεγαλύτερων όπως έχουν μετρηθεί. Στη μέση είναι ο πιο αδικημένος, ο Τζον Σίντις, ο οποίος είναι μαθηματικός που πέθανε στην Ψάθα στα 42 σε κατάθλιψη, γιατί δεν αναγνωρίστηκε ποτέ. Και σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το OpenAI και το ChatGPT έχει μετρηθεί στο 165. Σε ένα Developers Day φαντάζομαι ότι όταν ρωτήσω πώς χρησιμοποιείτε το OpenAI, θα σηκωθείτε όλοι όρθιοι, έτσι. Για να δω χεράκια. Υπάρχει κάποιος που δεν το χρησιμοποιεί? Άμα δεν το έχω να βγει από την αίθουσα, άμα δεν το χρησιμοποιεί. Okay. Έχουμε λοιπόν το κομμάτι της νοημοσύνης και της τεχνητής νοημοσύνης και όλη η κουβέντα του Generative AI. Generative AI.
Τι είναι λοιπόν αυτό το Generative AI? Για όσους ασχολούνται με Gantt Models και LLMs, θα φανεί λίγο πάρα πολύ γενίκευση και entry level, αλλά πρέπει να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε όλοι για να πάμε παρακάτω. Θέλω να μου πείτε τι βλέπετε σε αυτή την εικόνα. Μεγάλο φόνος, εδώ είμαστε casual παρουσίαση. Εξαιρετικά. Αυτό που έκανε αυτή τη στιγμή λοιπόν ο εγκέφαλός σας, είναι αυτό που κάνει ένα generative AI όταν του δίνετε ένα prompt. Δηλαδή όταν σε ένα prompt λέμε θέλω να μου βρεις, να μου σχεδιάσεις έναν ελέφαντα στη Σαχάρα που έχει επάνω στην πλάτη του ένα πάντα, τι κάνει το generative AI? Πηγαίνει πίσω στην εκπαίδευσή του και με πάρα πολύ μεγάλα Lego, όπως αυτά που παίζαμε όταν ήμασταν μικροί, αρχίζει και χτίζει αυτή την εικόνα, και τα Lego αυτά, ανάλογα με την πόσο καλή εκπαίδευση έχει σε σχέση με τις εικόνες, μικραίνουν και μικραίνουν και μικραίνουν και μπορούν να έχουν τη λεπτομέρεια. Αν δείχναμε αυτή την εικόνα και ρωτούσαμε ένα πεντάχρονο, δεν θα έλεγε Μοναλίζα, θα έλεγε σοκολατάκια, θα έλεγε κάτι άλλο που έχει ως reference image. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον απλό κόσμο εκεί έξω τι είναι το Generative AI και γιατί δεν απειλείται από το Generative AI. Το ChatGPT όμως δεν είναι ένα Generative, είναι ένα LLM μοντέλο, ένα Large Language Model, και πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί και αυτό. Υπάρχει κάποιος στην αίθουσα που έχει δουλέψει με LLMs, έχει κάνει train LLMs, χεράκια, κάποιος, ένας, τέλεια, ωραία. Θα τα πούμε έξω εμείς. Θέλω να μου διαβάσετε λίγο αυτό το κείμενο και απ' έξω, αν θέλετε, δεν είναι θέμα. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο εγκέφαλός σας είναι αυτό που λέμε LLM mode. Δηλαδή, προσπαθεί να καταλάβει την αλληλουχία των λέξεων που έχουν αντικατασταθεί από αριθμούς και να προβλέψει την επόμενη λέξη. Όταν ξεκινήσετε να το διαβάζετε, ήταν λίγο δύσκολο η πρώτη φράση, η δεύτερη πρόταση, η τρίτη πρόταση. Από την τέταρτη γραμμή και πέρα, αρχίσατε να τρέχετε και να μπορείτε να το διαβάσετε κανονικά. Γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί ο εγκέφαλός σας κατάλαβε το pattern, έχει μέσα του ένα neural network, έχετε 80 billions από αυτούς τους νευρώνες. Το ChatGPT έχει μερικά billions παραπάνω και τα χρησιμοποιεί όλα, εσείς όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που κάνατε είναι αυτό που κάνει ένα LLM. Δηλαδή, προσπαθεί να προβλέψει την επόμενη λέξη σε μία αλληλουχία προτάσεων, έτσι ώστε να βρει την καλύτερη. Και δεν είναι κάτι huge, αλλά δεν είναι και κάτι μικρό, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με μία τεράστια εκπαίδευση προς τα πίσω. Εσείς δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και στα 80 εκατομμύρια των νευρών σας και να κάνουν fire ταυτόχρονα. Με αρκετό scaling και υπολογιστική δύναμη, τα Transformers Models μπορούν μια χαρά να το κάνουν αυτό. Ένα επόμενο κομμάτι που πάντα έχει νόημα να κάνουμε demystify εδώ στην κουβέντα, είναι πού βρισκόμαστε σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πάρα πολλοί λένε όχι, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο AGI, άλλοι λένε μπορεί να μην το φτάσουμε ποτέ, the singularity is near, όχι δεν είναι near. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο που λέγεται machine intelligence. Έχουμε ξεπεράσει το κομμάτι που έχει να κάνει με το narrow intelligence, Cortana, Siri και μικρές μηχανές και μπορούμε να συνδυάσουμε μοντέλα. Είδαμε πρόσφατα πριν 2-3 μέρες το Gemini που είναι ένα multimodal model, δηλαδή έχει πολλά διάφορα modalities που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνδυασμένα. Μπορεί δηλαδή να έχει machine vision και να έχει και LLM και να έχει και ένα generative model από πίσω. Αυτό όλα σε ένα νοικοκυρεμένα. Σε κάθε περίπτωση δεν... όταν μιλάτε άσχημα στο ChatGPT, δεν το προσβάλλετε ακόμα, δεν έχει conscious, δεν ξέρει πού βρίσκεται. Αν σας πείσει να χωρίσετε τη σύντροφό σας, έχετε φάει παπά, μην το κάνετε. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι, να καταλήξουμε ότι είμαστε στο machine intelligence και θα δυσκολευτούμε να περάσουμε από αυτό. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι όλος ο κόσμος έπαθε μια φρενίτιδα με το ChatGPT και
Εγώ, για παράδειγμα, διδάσκω data analytics in AI στο Πανεπιστήμιο του York τα τελευταία 15 χρόνια. Ξαφνικά άρχισαν να με παίρνουν φίλοι, δημοσιογράφοι, να μας μιλήσει για το AI, να μας μιλήσει για το. Λέω, παιδιά, και πέρσι εκεί ήμασταν και πρόπερσι. Γιατί αυτό το μοντέλο κατάφερε να δώσει ένα interface για τον απλό κόσμο να έχει πρόσβαση και να εκδημοκρατήσει όχι την πρόσβαση στην πληροφορία, αυτό το έκανε το ίντερνετ πριν 20 χρόνια, αλλά να εκδημοκρατήσει την πρόσβαση στη γνώση. Σε αυτό λοιπόν, αυτό που τους λέω είναι ένα και βασικό, ότι δεν υπάρχει μόνο το ChatGPT, υπάρχουν και άλλα μοντέλα, υπάρχουν και άλλα μοντέλα, και άλλα μοντέλα, και άλλα, και άλλα, και άλλα. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα εκεί έξω, αλλά όλα αυτά τα μοντέλα είναι εδώ για να τα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλεία. Είπαμε, το AI δεν είναι sentient ακόμα, δεν έχει συναισθήματα, άρα είναι μια χαρά, ένα υπέροχο εργαλείο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Το επόμενο κομμάτι είναι ότι, πιστέψτε με, είτε είστε entry level developer, είτε είστε hacker guru και βλέπετε να πέφτουν τα νούμερα, δεν θα σας αντικαταστήσει το co-pilot της Microsoft ή στο GitHub, γιατί αυτός που θα σας αντικαταστήσει θα είναι κάποιος που απλά δουλεύει πιο γρήγορα από εσάς, χρησιμοποιώντας το co-pilot και γράφοντας κώδικα με αυτά τα εργαλεία. Τα LLMs, επειδή έχουν εκπαιδευτεί σε αλληλουχίες και στην ουσία βασίζονται πάνω κάτω σε hardcore mathematics, γράφουν και πάρα πολύ καλό κώδικα, γιατί όλα στην τελική, σε αυτή τη ζωή, είναι μαθηματικά. Θέλω λίγο να εμβαθύνω για να δούμε λίγο και τα trends σε σχέση και με το future of work και με το AI. Πόσες αισθήσεις έχουμε, να ακούσω νούμερο, 3, 4, 5 βλέπω. Συνήθως όταν δείχνουμε 5, να ξέρεις, το δείχνουμε έτσι, γιατί αυτό δεν βολεύει. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε 5. Έχουμε 32 αισθήσεις. Έχουμε την αίσθηση της ισορροπίας, έχουμε την αίσθηση του ορίζοντα, την αίσθηση του παλμού, την αίσθηση των μελών μας στο χώρο. Έρχεται λοιπόν το AI και όχι μόνο σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης σαν multimodal και στο περιβάλλον εργασίας, για να μας δώσει μία καλύτερη αίσθηση των πραγμάτων που μπορούμε να φτιάξουμε ως development παραπέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα περιβάλλον, ειδικά σε επίπεδο τεχνολογίας, που απευθυνόμαστε μόνο σε αυτές τις 5 αισθήσεις, ενώ μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και από το κομμάτι που έχει να κάνει με τα exponential technologies, augmented reality, virtual reality, μπορούμε πραγματικά να αγγίξουμε αυτές τις 32 αισθήσεις και να έχει ένα νόημα, για να προετοιμαστούμε για αυτό που είμαστε ήδη. Ήδη όλοι μας εργαζόμαστε σε 3 διαστάσεις. Δεν εργαζόμαστε μόνο, δεν γράφουμε κώδικα μόνο για τους ανθρώπους στο φυσικό κόσμο, αλλά και για τον augmented κόσμο και για τον virtual κόσμο. Πηγαίνοντας λοιπόν προς τα εκεί, ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη για να μας δώσει αυτή την άνεση να μπορούμε να παίζουμε παράλληλα σε 3 κόσμους, και ξέρω ότι ακούγεται λίγο μάμπο-τζάμπο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Αν ρωτήσετε ένα παιδί Generation Alpha που είναι 12 χρονών, θα σου πει, ναι, εμένα οι φίλοι μου είναι στο Roblox. Έτσι. Καταλαβαίνω την αξία του community μέσα από το Fortnite. Συνήθως έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτά είναι games και τώρα δεν μας αφορούν και όλο και εμείς μεγαλώσαμε, αλλά δεν ισχύει αυτό. Όταν συζητάμε για μεγατάσεις, ειδικά στο Foresight, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε τα άκρα. Λέμε, ο πάγος λιώνει από τις άκρες, άρα βλέπουμε τις επόμενες γενιές που θα έρθουν και βλέπουμε φυσικά και gamers και πράγματα τα οποία είναι λίγο στα άκρα ή στο περιθώριο όσον αφορά το mainstream, έτσι. Γιατί κάθε ιδέα για το μέλλον σήμερα πρέπει να φαίνεται γελία. Δεν υπάρχει κάτι σήμερα που να αφορά 20 χρόνια αργότερα, που αν σας το πω και make sense,
δεν είναι μια χρήσιμη ιδέα για το μέλλον. Πρέπει πραγματικά να λέτε δεν γίνεται όλο αυτό. Πάμε όμως να δούμε τα megatrends σε σχέση με την εργασία και το δικό σας κομμάτι. Προχωράμε με μεγάλη ταχύτητα σε ένα AI augmented workforce. Ξεφοβηθείτε το χρησιμοποίησα ένα μοντέλο για να γράψω boilerplate κώδικα ή χρησιμοποίησα ένα μοντέλο για να πάρω κάτι δεν ξέρω αν είναι δικό μου αυτό γιατί το έγραψα μαζί με ένα co-pilot. Δεν θα υπάρχει καμία θέση εργασίας, ειδικά σε επίπεδο development, που να μην είναι AI augmented. Δεν θα αντικατασταθεί ποτέ το human element, πάντα θα υπάρχει το human in the loop. Γιατί έχει νόημα γράφουμε κώδικα για άλλους ανθρώπους ή για άλλα intelligence, ακόμα και αν αυτά δεν είναι ανθρώπινα. Ένα άλλο κομμάτι που έχει πολύ μεγάλη αξία και το βλέπουμε σε μελέτες είναι το κομμάτι της ανάπτυξης των εταιριών από μέσα. Ένα βασικό ζήτημα, ένας από τους οργανισμούς που συμβουλεύω πολύ στενά είναι το European Labour Authority. Τι είναι το European Labour Authority? Είναι το κομμάτι της Κομισιόν που ασχολείται με τις μετακινήσεις τελεχών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί δηλαδή ένας developer να φύγει από την Ελλάδα και να πάει να δουλέψει στην Εστονία ή να πάει να δουλέψει στην Κοπενχάγη και να μπορεί να βρει τρόπο να το κάνει. Σε αυτό λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν σταματήσει να ψάχνουν έξω, έχουν σταματήσει να τρέχουν για συνεχόμενο talent, γιατί δεν υπάρχει το ταλέντο εκεί έξω, όσο και αν δεν θέλετε να το πιστέψετε, και έχουν αρχίσει να χτίζουν μέσα. Αυτό για κάποιον που είναι απ' έξω, τι λέει? Λέει ότι έχει νόημα να ξεκινήσετε σε μία εταιρεία η οποία κάνει align με το σκοπό σας, δηλαδή είστε OK με αυτό που κάνει η εταιρεία, ακόμη και αν ξεκινήσετε σε μία πιο entry-level θέση. Γιατί η τάση είναι ότι η εταιρεία θα επενδύσει πάνω σας και θα αρχίσει να χτίζει και ακόμη και αν η θέση που θα ξεκινήσετε δεν είναι το dream job, είναι πάρα πολύ εύκολο να πάτε μέσα από αυτή την τάση προς τη θέση που θέλετε. Γι' αυτό η συμβουλή είναι ξεκινήστε σε μια εταιρεία που είναι OK με αυτά που πιστεύετε, ακόμη και αν δεν είναι η ιδανική θέση. Γιατί η τάση μπορεί να σας πάει. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που ξεκίνησαν ακόμη και παραδοσιακά σε άσχετες θέσεις. Ήτανε κάποιος στο εμπορικό, ήτανε κάποιος στα sales και ήταν εξαιρετικά επικοινωνιακός και promotion και circulation εσωτερικά βρέθηκε στο dream job που ήταν τα communications. Ένα άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι των συναδέλφων σας ή και εσάς το feeling σας. Πόσοι εδώ έχουν γεννηθεί από το 94 και μετά? Wow, okay. Νιώθω σχεδόν δεινόσαυρος. Η Generation Z, λοιπόν, η γενιά που είστε, έχει καταλάβει ότι δεν λειτουργεί η φάση money and fame και πρέπει ο σκοπός που έχω στη ζωή μου να έχει νόημα και στο σκοπό της εταιρείας. Γι' αυτό λοιπόν έχουν σταματήσει πάρα πολλές εταιρείες να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν παλαιότερα με τη λογική της γαλέρας και πηγαίνουν στο να αλλάξει η σχέση. Το να αλλάξει η σχέση δεν είναι απαραίτητα κακό. Είναι πολύ ουσιαστικό και πολλές φορές μπορεί να σας δώσει και άλλα πράγματα, όπως το να μπορείτε να ξεκινήσετε ως freelance σε μια εταιρεία, να ξεκινήσετε contract-based, να ξεκινήσετε project-based. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τάση που τη βλέπουμε όλο και περισσότερο. Γιατί έχει αλλάξει η σχέση. Παλαιότερα ήταν OK να ξεκινήσω να γίνω corporate soldier και να ανέβω μέσα σε μια εταιρεία. Αυτό δεν ισχύει πια ως τάση. Η τάση είναι να έχω πιο ευέλικτες μορφές εργασίας. Και φυσικά το τελευταίο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο νόημα για
τα software jobs και τους developers γενικότερα, είναι το skill as a service. Είτε έχει να κάνει με decentralization και Web3, όπου εκεί όταν έχω ένα skill μπορώ να κάνω ένα contribution και να λάβω σε αντίστοιχα tokens, για παράδειγμα, το contribution μου, σε decentralized μοντέλα, είτε αυτό έχει να κάνει με το ότι κάποιος θα ψάχνει το συγκεκριμένο skill μεμονωμένα και δεν θα με ενδιαφέρει σαν εργοδότη να σε φέρω μέσα στη δομή, να σε κάνω κοινωνό της κουλτούρας, να τα κάνω όλα αυτά για να σε κρατήσω, γιατί δεν με ενδιαφέρεις εσύ, αλλά το skill σου, και αυτό το skill έχει ένα συγκεκριμένο ορίζοντα. Σε αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα opportunities βγαίνουν για skill as a service. Και το τελευταίο που συνδυάζεται με το skill as a service, γιατί έχω ούτε ένα λεπτό, είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα. Συνήθως το format παλαιότερα ήταν να πάρω κάποιον ο οποίος θα είναι σούπερ αποδοτικός, θα γράφει κώδικα με τέσσερα χέρια και θα κάνει fork τα πάντα. Δεν υπάρχει αυτό το trend πια. Δεν κάνουμε προσλήψεις για αποδοτικότητα, κάνουμε προσλήψεις για ανθεκτικότητα. Θέλουμε κάποιον ο οποίος να μπει, να καταλάβει, να λειτουργήσει με την ομάδα, και όσο προσλαμβάνουμε για ανθεκτικότητα, θα φτιάχνουμε και καλύτερες ομάδες. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχει νόημα να λέω «ΟΚ, πρέπει να γίνω ο καλύτερος Python developer ever». Όχι, πρέπει να είμαι normal άνθρωπος που να γράφει Python. Σε αυτό λοιπόν αρχίζουμε στη λογική του προσλαμβάνω για ανθεκτικότητα, και οι ομάδες έχουν νόημα μόνο όταν έχει νόημα ο καθένας από μας μέσα σε αυτή την ομάδα. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ένα τελευταίο για το μέλλον, και αν έχουμε χρόνο και να πάρουμε και μία ερώτηση. Θέλω να σας πω ότι το μέλλον δεν έρχεται σαν κεραυνός. Δεν ακούμε ένα κρότο και ξαφνικά είμαστε στο μέλλον, έχουμε υπτάμενα hoverboards και λειτουργούμε σε μία λογική augmented reality, έτσι. Το μέλλον έρχεται μέσα από τις επιλογές μας, όπως η γάτα που πλησιάζει στο σαλόνι. Έρχεται σιγά-σιγά. Και όσο πλησιάζει η γάτα, τόσο αλλάζουν οι επιλογές μας, αλλάζει ο τρόπος που σκεφτόμαστε, αλλάζει η τεχνολογία, αλλάζει η κανονικότητά μας και πηγαίνει προς το μέλλον. Και το μέλλον πάντα το αλλάζετε εσείς με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε ή φτιάχνετε τεχνολογία. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχουμε χρόνο για ερωτήσεις? Έχουμε χρόνο, ναι. Υπέροχα. Έχουμε ερωτήσεις? Αν δεν έχουμε, θα κάνω εγώ στον εαυτό μου. Κάποιος. Είδες, ήταν τόσο... Α, ωραία. Βάζω και τη διαφήμιση εδώ. Έχει 2 εβδομάδες που κυκλοφόρησε. Καλησπέρα και από μένα. Στάθηκα σε αυτό που είπατε, ότι δεν θα προτιμάνε στο μέλλον τους καλύτερους developer, αλλά αυτούς που αξιοποιούν καλύτερα τα AI εργαλεία. Ένας που δεν έχει εμπλακεί τόσο αυτό το κομμάτι και θέλει να ξεκινήσει τώρα, από entry level που είπατε, τι θα μπορούσε να αξιοποιήσει, πού να κοιτάξει, τι να διαβάσει? Το πρώτο πράγμα που, καταρχήν, πού να διαβάσει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν, εγώ έχω ένα σημειωματάριο 18 courses, free courses, από top-level πανεπιστήμια, που ξεκινάνε από Google Fundamentals, MIT Basics for Prompting, Generative AI από το Stanford. Έχει free courses εκεί έξω, πανέμορφα, με πολύ πλήρες υλικό και με πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Άρα, ας ξεκινήσει από το να χάσει ένα Σαββατοκύριακο να ασχοληθεί, να δει κάποια free courses. Είναι on demand, είναι βιντεάκια, είναι free. Η Amazon έχει άπειρα modules επίσης. Άρα όλες οι
όλα τα authorities, τέλος πάντων, εκεί έξω, έχουν courses. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι μέσα η Microsoft έκανε μια κίνηση MAT και πήρε ποσοστά στην OpenAI LLC νωρίς. Άρα, στο Microsoft 365 υπάρχουν τέλεια εργαλεία AI, Copilot, που δεν τα χρησιμοποιεί κανείς, γιατί νομίζουμε ότι θα βγει το Clipper, ας πούμε, να μας την πει, ή ότι αυτά είναι εργαλεία για το Excel. Όχι. Υπάρχει εργαλείο Data Analytics, το οποίο κουμπώνει υπέροχα με όλα τα BI tools και το Power BI. Υπάρχουν εργαλεία για coding, υπάρχει όλο το κομμάτι του Azure που τρέχει σε Copilot. Άρα, μπείτε στα εργαλεία που χρησιμοποιείτε, τα χρησιμοποιείτε καθημερινά έτσι κι αλλιώς, και ξεκινήστε να πειραματίζεστε. Και άμα έχετε απορίες, αγοράστε $20 ένα ChatGPT premium account και ρωτάτε το ChatGPT. Θα πει, μπορεί να σας καθοδηγήσει εξαιρετικά. Άλλες απορίες. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Σας κάλυψα. Σας ευχαριστώ. Ρίξτε ακόμα ένα χειροκρότημα για να φύγω και... Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.